Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται επίσης και ο Δήμαρχος Αμαρισσίου, ο κύριος Πατούλης, όπου πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι το Σικιαρίδιο Ίδρυμα, το Κέντρο Ανοιχτής Φροντίδας για την Κατάρτιση Παιδιών και Νέων με Νοητική Στέρηση και Μαθησιακές Δυσκολίες, πρόκειται να κλείσει. Κύριε Πατούλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πατούλη, τι έχει προκύψει με το συγκεκριμένο ίδρυμα? Καταρχήν, το συγκεκριμένο ίδρυμα δίνει πολλά στα άτομα με νοητική στέρηση. Mm-hmm. Είναι ένα κληροδότημα που έχει κάνει σύμβαση με το ίδιο το κράτος και συγκεκριμένα με το Υπουργείο Υγείας, με στόχο ως ειδικό σχολείο να δίνει διέξοδο εκμάθησης αλλά και φύλαξη σε ατόμων με νοητική στέρηση μέχρι κάποια συγκεκριμένη ηλικία, μέχρι την ηλικίωσή τους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν συνέβαινε μέσα από μια επιδότηση του Υπουργείου Υγείας που εδίδωτο κάθε φορά ετησίως, και βεβαίως το Ίδρυμα διέθετε τον χώρο φιλοξενίας και υπήρχε και υπάρχει και ένα διοικητικό συμβούλιο που μέσα σε αυτό, εκτός από τα μέλη του κληροδοτήματος, υπάρχουν και μέλη από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς πληροφορηθήκαμε από τον περασμένο χειμώνα, πιο συγκεκριμένα στις αρχές ανοίξω στο Μάρτι, μέσα από μια επιστολή συμπαράστασης που είχαμε στείλει στον κύριο Μάρκο Μπόλαρη τότε από την κοινοποίηση μας έκανε το Σικιαρίδιο Ίδρυμα. Mm-hmm. Σχετικά με την επιδότηση την οποία δεν είχαν πάρει αυτοί που θα έπρεπε ισόποσα να είχαν πάρει από τον Μάρτιο. Έτσι λοιπόν στο επίπεδο αυτό συμπαρασταθήκαμε και θα συμπαρασταθούμε, διότι 1 εκατομμύριο περίπου και κάτι που θα έπρεπε να είχε δοθεί στο Σικιαρίδιο δεν έχει δοθεί από το κράτος, όπως λέει η συμβατική υποχρέωση που έχει. Υπό αυτήν την έννοια, ο Δήμος Αμαρουσίου, ερχόμενος σε συνάντηση με τον πρόεδρο του Σικιαρίδιου, τον κύριο Σικιαρίδη, ο οποίος είναι, εάν θέλετε, απόγονος του Σικιαρίδιου, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα να υπάρχει αυτό το ίδρυμα, mm-hmm. Καθώς επίσης και με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Οικονόμου, που με επισκέφτηκαν στο γραφείο, δώσανε τη σχετική επιστολή, την οποία έχουν στείλει προς τον κύριο Κώστα Αρβανιτόπουλο πριν λίγες μέρες, στις 3/9, όπου εκεί μιλούν ότι αποκλειστικά η έλλειψη κρατικής επιχορήγησης, αδυναμία λειτουργίας, θα έχει ως αποτέλεσμα κατά την εκπαιδευτική περίοδο Σεπτεμβρίου 2012 και Ιουνίου 2013 το Ίδρυμά μας να αδυνατεί να παράσχει σε καταστάσεις του τις υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας, mm-hmm. και να αδυνατεί να παράσχει φιλοξενία στα δημόσια ειδικά σχολεία, δημοτικό και νηπιαγωγείο, τα οποία λειτουργούσαν σε ιδιόκτιες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα, διότι περίπου 250 τέτοια παιδιά. Αυτό θα σας ρωτούσα και εγώ. Πόσα παιδιά φιλοξενεί το συγκεκριμένο ίδρυμα? Περίπου 250 παιδιά. Βεβαίως ο Δήμος Αμαρουσίου πάντα είναι στα πλευρά τους, με την έννοια ότι συντηρεί τις εγκαταστάσεις όταν υπάρχουν προβλήματα. Έχει κάνει διάφορες δωρεές, παιδικές χαρές και διάφορα άλλα τα οποία χρειάζονταν για να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι φέτος αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη επιδότησης του Ιδρύματος, όπως κύπτει από τη συμβατική υποχρέωση, όπως είπα, και ενδεχομένως της αδυναμίας πλέον να φιλοξενήσει αυτά τα παιδιά. Και εδώ γεννάται τώρα το πρόβλημα, mm-hmm. και το μεγάλο πρόβλημα, πού θα πάνε αυτά τα παιδιά, διότι θα σας πω ότι έρχονται από όλες σχεδόν τις ηλικίες και από όλες τις περιοχές της Αθήνας. Δεν είναι δηλαδή ένα ειδικό σχολείο που φιλοξενεί μαρουσιωτάκια ή φιλοξενεί μόνο μαρουσιωτάκια, mm-hmm. φιλοξενεί από όλα τα σημεία της Αθήνας. Ένα πολύ φλέγον ζήτημα. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ ο ίδιος έχω στείλει επιστολές προς το Υπουργείο Υγείας, απαντήσεις δεν έχουμε ακόμα, mm-hmm. και από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ο Διευθυντής και ο Πρόεδρος, από ό,τι με ενημέρωσαν, με τους γονείς, βεβαίως και εμείς είμαστε κοντά τους και θα συμπαρασταθούμε,
θα κάνουν διάφορες ενέργειες ώστε πλέον το Υπουργείο και μέσω του Υπουργείου Οικονομικών να αντιληφθεί τη σημαντικότητα της λειτουργίας αυτού του Ιδρύματος που θα γίνει μόνο με την επιδότηση και την επιχορήγηση την οποία δεν έχουν δώσει ακόμα. Μάλιστα. Φίλιππε, θα ήθελες να κάνεις κάποια ερώτηση στον κύριο Πατούλη. Με κάλυψε και την διαφορία τουλάχιστον των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Διότι 250 παιδιά να κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει. Να πω το εξής, δεν είναι μόνο 250 παιδιά, είναι 250 παιδιά που δεν έχουν άλλες επιλογές του να εκπαιδευτούν, mm-hmm. δεν είναι παιδιά που μπορούν να πάνε σε κάποια άλλα σχολεία δίπλα ή οπουδήποτε στην Αθήνα, mm-hmm. είναι πολύ συγκεκριμένοι χώροι mm-hmm. ατόμων με νοητική στέρηση και εν διάφορη περίπτωση, εάν θεωρεί κάποιος ότι δεν τα θέλουν αυτά τα παιδιά, να μας πούν με ποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε άλλους χώρους να φιλοξενηθούν αυτά τα παιδιά. Είναι σαφές αυτό. Δηλαδή είναι διπλό το πρόβλημα. Αφορούν παιδιά και αφορούν παιδιά που δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν με ό,τι αυτό σημαίνει. Εμείς θα σας πω ότι ήδη ακόμα και τον Μάρτιο, αλλά πολύ περισσότερο και τον Ιούλιο, mm-hmm. Είχαμε στείλει ως Δήμος και προς τον Υπουργό Παιδείας, αλλά και Υγείας, επιστολή συμπαράστασης λειτουργίας 11 Ιουλίου του 2012 ήταν η τελευταία και χθες στείλαμε μετά την επίσκεψη των αρμοδίων, mm-hmm. όπου σαφέστατα θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι σήμερα αυτά έχει λυθεί, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν έχει λυθεί και τώρα υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας φιλότητας συγχαρηδίου. Μάλιστα. Να ρωτήσω μόνο κάτι το κύριο Πατούλη. Ναι, βεβαίως. Αν γνωρίζει ο κύριο Πατούλης και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Από ό,τι με ενημέρωσαν, κληροδοτήματα γενικά έχουν θέματα στην λειτουργία μέσω των επιδοτήσεων. Το ζήτημα είναι, ξέρετε, ότι πολλά πράγματα με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Είναι σαφές ότι υπάρχουν κληροδοτήματα που ενδεχομένως επιδοτούνται που δεν θα έπρεπε να επιδοτούνται, αλλά αυτά εδώ τα κληροδοτήματα που αφορούν ανθρώπινες ψυχές, ειδικά σχολεία, λειτουργίες οι οποίες είναι μοναδικές και τις οποίες δεν έχει άλλες τέτοιες εγκαταστάσεις το κράτος, θα πρέπει να τις επιδοτεί για να μπορέσει να δίνει διεξόδους σε αυτές τις οικογένειες. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω που το αναδείξατε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει αρκετό νερό να πέσει στο μήλο στις επόμενες μέρες. Θα αναδειχθεί και περισσότερο, κύριε Πατούλη, αυτό. Mm-hmm. Είστε οι πρώτοι που το αναδεικνύετε και θέλω να πω εκ μέρους όλων και των παιδιών και των γονέων ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά, την δουλειά μας κάνουμε, κύριε Πατούλη, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ευχαριστούμε για τη δουλειά σας, λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ και εγώ.